Ακούω εντυπώσεις. Γιώργο, εντάξει. Είμαστε survivors. Ακούω εντυπώσεις, πώς σας φάνηκε? Μαγικό το τοπίο. Ναι. Πολύ δυνατή εμπειρία. Ναι. Σούπερ. Σούπερ. Πεινάμε, όχι. Τώρα έχει και άλλο ποδαροδρόμο, ε. Στο βοτανικό. Έλα Μαρία. Α, και μέλι, ε. Μαμά, κάτσε, έχω να κάνω μία δήλωση. Περίμενε με τον πατέρα μου την κάμερα. Πρόσεχε και να πες. Γεια σου, Αντρέα. Εντυπώσεις, ακούω. Εξαιρετικά. Ήταν εξαιρετικά. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Η γραβιέρα του ήταν φανταστική. Το μέρος εκπληκτικό, το μέλι επίσης. Πίνουμε από τις 12 η ώρα το πρωί και δεν έχουμε πιει ακόμα καφέ. Λέγεται, δεν λέγεται αλκοολισμός. Μάλιστα. Άντε πες. Εσείς, καμιά δήλωση. Και φάγαμε. Ναι. Και τα χάσαμε στον κατήφο. Αυτά είναι. Και εκεί, εντάξει. Ε, γιατί δεν εγώ πήρα και έφαγα. Τελειώσαμε το μαραθώνιο. Έλα, survivor. Λες και τελειώσαμε το τρέξ. Ακούω δηλώσεις. Λοιπόν, ήταν μια πεντάωρη πάρα πολύ δύσκολη δοκιμασία. Τρέχαμε στο βουνό. Ναι. Πρώτη φορά γίνεται. Ατύχημα δεν είχαμε κανένα. Πρώτη φορά γίνεται μια τέτοια δράση. Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετείχα στην πρώτη δράση τρεξίματος στο βουνό. Μην κοιτάτε τώρα που σταμάτησαν να τρέχουν. Εμείς που αντέχουμε, οι τελευταίοι τρέξαμε. Και να δώσουμε και συγχαρητήρια στον καθηγητή μας. Συγχαρητήρια στον καθηγητή, στον κύριο Σκαμνάκη. Στην τοπική διοίκηση και, και στα Λευκά Όρια, αλλιώς Μαδάρες. Τα φιλιά μου, συνεχίζω το τρέξιμο. Μάλιστα. Μαριάννα, εσύ. Να ευχαριστήσω τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τον θείο μου, τη θεία μου και όλους όσους μου συμπαραστάθηκαν, τον Ανδρέα, σε αυτό το δύσβατο μονοπάτι. Έτσι, πάμε.